Πολύ κύριε Πρόεδρε, καταθέτω μία νομοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόμου, στο άρθρο 8 και στο άρθρο 12 και οι δύο βελτιώσεις διορθώνουν αναφορά στο προηγούμενο σχέδιο νόμου. Επιτρέψτε μου να κάνω με αφορμή τις τοποθετήσεις ειδικά του κυρίου Κουτσούκου αλλά και του κυρίου Βενιζέλου. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναφορά, μια διευκρίνηση πάνω στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία καθημερινή, δεν έχει διακοπή, συνεχίζεται κανονικά και συνεχίζεται καθημερινά σε επίπεδο τεχνικό. Τεχνικά κλιμάκια και των τεσσάρων θεσμών είναι στην Αθήνα. Συζητάμε μαζί τους. Η ροή πληροφοριών είναι απολύτως φυσιολογική, κανονική, η συνεργασία είναι κανονική. Άρα δεν πρόκειται για διακοπή της διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών, και νομίζω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη, ένα κρίσιμο σημείο, και των τριών ευρωπαϊκών θεσμών για το κρίσιμο θέμα του δημοσιονομικού κενού του 2018 κινείται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015. Η ελληνική πλευρά και οι τρεις ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν κοινή εκτίμηση για το δημοσιονομικό κενό του 2018. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν η ολοκλήρωση της αξιολόγησης στηριζόταν στη συμφωνία της ελληνικής πλευράς με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η αξιολόγηση θα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που συναντάμε τώρα στο θέμα της αξιολόγησης είναι η θέση του Ταμείου. Το Ταμείο, όπως ξέρετε, τη δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού του Τμήματος, του Πολ Τόμψεν, θεωρεί ότι το δημοσιονομικό κενό του 2018 είναι 4 με 5 φορές υψηλότερο από αυτό που αποτυπώνεται ρητά στα πλαίσια της Συμφωνίας του Αυγούστου. Η δικιά μας θέση, αλλά και η θέση των ευρωπαϊκών θεσμών, και αυτό ακριβώς τονίσαμε στο τελευταίο γύρο Working Group, αυτό συνεχίζουμε να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016, τα μακροοικονομικά δεδομένα, προσέξτε, σε σχέση με τις προβλέψεις που στήριζαν τη Συμφωνία του Αυγούστου, τα μακροοικονομικά δεδομένα έχουν βελτιωθεί. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2015, και αναφέρομαι στα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, μιλά για πολύ μικρή ήπια ύφεση της τάξης του μείον 0,3% σε ετήσιους ρυθμούς για το 2015, όταν το πρόγραμμα του Αυγούστου αναφερόταν σε ρυθμό κοντά, σε βάθος ύφεσης κοντά στο 2%. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2015 εκτιμάται ότι θα κλείσει πλεονασματικά κατά 0,2%. Ενώ το πρόγραμμα του Αυγούστου προέβλεπε ύφεση, έλλειμμα, πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του μείον 0,25%. Τα μακροοικονομικά δεδομένα λοιπόν, τόσο σε επίπεδο μεγέθυνσης πραγματικής οικονομίας, όσο και σε επίπεδο δημοσιονομικού, είναι σαφώς βελτιωμένα. Το Ταμείο λοιπόν πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στον Αύγουστο του 2015 και το Μάρτιο του 2016, ώστε να απαιτείται 5 φορές υψηλότερη, να εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κενό είναι 5 φορές υψηλότερο. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εκτίμηση. Το Ταμείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να εξηγήσει πώς πάει το ίδιο σε ένα τόσο μεγάλο δημοσιονομικό κενό. Αυτό είναι μια κρίσιμη επιτυχία της κυβέρνησης που όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να απομονώσει, να αποδομήσει αν θέλετε τις εκτιμήσεις του Ταμείου. Αυτά.